κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα και επώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και τι φύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η ζωντανή ηχογράφηση από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jennifer Garner και Jared Leto στην ταινία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με 3 Oscar. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Esperanto. Μία συλλογή με υπέροχα τραγούδια από τις γειτονιές του κόσμου σε δύο CD. Μαζί, Θερμοπύλες, η πιο άνηση αναμέτρηση της ιστορίας. Άλλο ένα τεύχος της μοναδικής σειράς Μεγάλες Μάχες από τα ιστορικά θέματα. Ακόμη, Real Escape. Προτάσεις για χειμερινές αποδράσεις σε 21 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παίζουμε με το χιόνι σε ορεινά χωριά και κάνουμε Χριστούγεννα σε λαμπερές πόλεις. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βίκο, τώρα αντικολλητική ψιστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε, Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει. Ζαλίζομαι. Αέρα. Έλα, Καζάνοβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε? Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός! Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε Δευτέρα βράδυ ζωντανά στον Ενικό από το Star και από το ενικός.gr. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στην οικονομία, στην ανάπτυξη και προσκεκλημένος είναι, όπως ήδη γνωρίζετε, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλωσορίσατε, κύριε Σταθάκη. Θα σας ταλαιπωρήσουμε σήμερα λίγο. Θα μου επιτρέψετε για τα πρώτα 15-20 λεπτά να κάνουμε κάποιες αναφορές στα όσα συνέβησαν με τη Νέα Δημοκρατία και να μπούμε αμέσως μετά στη δική μας συνέντευξη. Θα καλησπερίσω τους συναδέλφους μου, τον κύριο Σταύρο Λιγερό,
τον πολιτικό αρθρογράφο από το πρώτο θέμα, καλώς ορίσατε, την κυρία Λώρα Ιωάννου, πολιτική συντάκτρια της Real και Αλφα, τηλεόραση του Αλφα, και τον οικονομικό αναλυτή, οικονομικό συντάκτη του Αλφα, τον κύριο Σταύρο Μονεμβασιώτη. Καλώς ορίσατε, κύριε Μονεμβασιώτη. Θα με συνεπικουρήσουν στις συνεντεύξεις που θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με το πρώτο θέμα της απόψινής εκπομπής, που αναγκαστικά, λόγω επικαιρότητας, είναι όσα συνέβησαν χθες στη Νέα Δημοκρατία και όσα θα συμβούν στη συνέχεια. Θα έχουμε δύο σύντομες συνεντεύξεις, μία με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε μία ακόμη σύντομη συνέντευξη, τηλεφωνικά αυτή, με τον σημερινό πρόεδρο του κόμματος και υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Κύριε Γεωργιάδη, ξεκινώ από εσάς. Το πρώτο ερώτημα είναι απλό. Το Σάββατο το βράδυ σας άκουσα να λέτε στην εκδήλωση στην οποία βρεθήκατε: «Μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν θα γίνουν εκλογές αύριο». Το ερώτημα είναι γιατί το ψιθυρίσατε εκεί και δεν βγήκατε, αν το πείτε δημόσια, να γλιτώσει και ο κόσμος στην ταλαιπωρία. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, 9.30 το βράδυ, ο εκπρόσωπος μου στην ΚΕΦΕ είχε ήδη ζητήσει να εξεταστεί το αίτημα αναβολής των εκλογών, καθώς το τεστ που είχε υποσχεθεί η εταιρεία να κάνει, γιατί σας άκουσα που είπατε για το τεστ και στο δελτίο ειδήσεων, το τεστ θα γίνει την Τετάρτη. Μας το πήγαν από Τετάρτη Παρασκευή, από Παρασκευή Σάββατο 3 το μεσημέρι, μετά είχε πάει 6, μετά 8. Και γύρω πια σε 9 το βράδυ, και ενώ είχε βγει ήδη ένα μέλος της ΚΕΦΕ, ο κ. Κόκαλης, και είχε γράψει στο Facebook από τις 4 το απόγευμα ότι δεν βλέπει ότι μπορεί να γίνουν εκλογές, ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, εγώ ζήτησα να εξεταστεί το αίτημα της αναβολής. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι όλοι ξέρατε ότι δεν θα γίνει η εκλογή, αλλά κανένας δεν ήθελε να βγει να το πει πρώτος για να μην χρεωθεί το κόστος ότι ζητά τη ματέωση των εκλογών. Ναι, δεν έχετε άδικο. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε το βάρος της απόφασης ματέωσης των εκλογών. Εγώ, ας πούμε, ήμουν βέβαιος ότι ναι, αν εδώ υπήρχε, ότι εγώ ζητάω αναβολή, θα λέγαμε να το κάνω επιστολή, για τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπήρχε επιστολή Μητσοτάκη από τις 11 Νοεμβρίου. Δηλαδή, 10-11 μέρες πριν από την εκλογή. Μα και αναρωτιέμαι, υπήρχε, αφού βλέπατε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, γιατί δεν υπήρξε τουλάχιστον η εναλλακτική του να ψηφίσετε όπως γίνονταν οι εκλογές στη δεκαετία κοιτάξτε, του 60 και του 70. Δηλαδή να γράφουνε, να τηλεφωνούν και να τα μαζεύουν. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γίνεται. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γίνεται. Θα πάρει ο έλεγχος βέβαια μια εβδομάδα μετά, αλλά γίνεται. Δεν όλα γίνονται. Δεν μπορείς να ελέγξεις τις διπλοψηφίες. Εκείνη το πρόβλημα. Όταν κάνεις εθνικές εκλογές, πας και ψηφίσεις το εκλογικό κέντρο που μικρότερο είσαι γραμμένος. Μικρότερο πρόβλημα από αυτό που σας συνέβη. Καλά, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί άμα είναι να βγάλουμε έναν πρόεδρο που είναι προϊόν οθείας, δεν είναι και μικρό πρόβλημα αυτό. Ή να νομίζουμε ότι είναι προϊόν οθείας, μπορεί να μην είναι. Αλλά και μόνο η ιδέα ότι μπορεί να έχει μια όχι αδιάβλητη διαδικασία δεν είναι μικρό πρόβλημα, με συγχωρείτε. Πρέπει η διαδικασία να είναι κρυστάλλινη, ώστε ο επόμενος αρχηγός να είναι ισχυρός. Ναι, καταρχήν αυτό θα γινόταν με ένα άλλο σύστημα, εάν ορίζατε ποιοι ψηφοφόροι θα πάνε σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα. Ακριβώς. Δεν γινόταν το Σάββατο το βράδυ να το αλλάξετε, εννοείται. Όμως εδώ, εκτός από την επιστολή, Νίκο, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ εβδομάδες τώρα, υπήρχαν φώνες και από τον κύριο Αμπατζόγλου και από τον Φίλιππο Ταυρή και από άλλα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποίοι καιρό τώρα προειδοποιούσαν ότι ούτε η σύμβαση είχε περάσει για τη συγκεκριμένη εταιρεία από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και την τελευταία εβδομάδα ότι ουσιαστικά ούτε τα τερματικά δεν είχαν φτάσει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Δεν ήταν το Σάββατο το βράδυ που ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλη την τελευταία εβδομάδα το ήξεραν όλοι. Και γιατί το δεν το είπε είναι, κανένας λοιπόν. Και το ερώτημα είναι γιατί κάποιος δεν πήρε την πρωτοβουλία, διότι όλοι έχετε εκπροσώπους, να καταλάβετε ότι αυτό αποκλείεται να γινόταν. Οι χειριστές με τα τερματικά, Νίκο, δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ και οι οδηγίες ήταν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ είναι σαφές το ερώτημα. Έχω κι εγώ ένα ερώτημα. Αλλά το οποίο αμέσως είναι μετά. Μονολεκτικό. Αμέσως μετά. Α, ωραία. Γιατί λοιπόν χρεώνεται οι περισσότεροι, άκουσα και τον κύριο Τζικώστα και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να ζητούν την παρέτηση με Μεϊμαράκη. Γιατί χρεώνετε το Μεϊμαράκη και όχι και τους εαυτούς σας. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν διότι ζήτησα την εταιρεία από ό,τι κατά. Εσείς όχι. Ο μόνος είστε. Εγώ δεν ζήτησα. Οι άλλοι δύο τη ζητήσατε. Και για ποιους δύο λόγους δεν τη ζήτησα.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεώρησα ότι τη στιγμή εκείνη που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ένα φιάσκο και είχαμε δώσει στον κόσμο μας τόσο μεγάλη πίκρα, έναν κόσμο τον οποίο εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη, στο μέτρο που με αναλογεί ευθύνη, είναι η μικρότερη, αλλά θα το δεχθώ. Έναν υπέροχο κόσμο, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι η εταιρεία που απέτυχε. Η Νέα Δημοκρατία είναι χιλιάδες εθελοντές μας που πήγανε κανονικά στα εκλογικά κέντρα, τα μέλη των ομαρχιακών μας επιτροπών που φτιάξαν τις κάλπες, οι εφορευτικές μας επιτροπές, οι άνθρωποι που τρέξαν, οι εθελοντές του κάθε υποψηφίου. Μα κύριε Γεωργιάδη μου, το θέμα δεν είναι το τεχνικό πρόβλημα την Κυριακή το πρωί. Το θέμα είναι πώς αντιδράσατε σε αυτό το τεχνικό πρόβλημα στη συνέχεια. Ότι δηλαδή με αφορμή τα κομπιούτερ που δεν λειτουργήσαν, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν μεταξύ σας βαθιές πληγές και σκληρά συντροφικά μαχαιρώματα. Πρώτα απ' όλα, ξαναλέω, εκείνη τη στιγμή που ο κόσμος αισθανόταν αυτή την πίκρα, εγώ θεώρησα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωκομματικό ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό και δεν ζήτησα την παρέτηση του κυρίου Μαϊμαράκη. Άλλωστε, εξ αντικειμένου, η ευθύνη του κυρίου Μαϊμαράκη είναι σίγουρα μικρότερη από τη ΣΚΕΦΕ. Δεν είναι μηδενική, είναι μικρότερη. Γι' αυτό και ζήτησα, αντί για την παρέτηση που ζήτησε ο κύριος Μητσοτάξης και ο κύριος Τζιτζικώστας, να γίνει μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος ή της πολιτικής επιτροπής, όπου ο κύριος Μαϊμαράκης ως πρόεδρος θα ενημέρωνε τα όργανα του κόμματος τι πήγε στραβά. Και επαναλαμβάνω, στο μέτρο που έφταιγα κι εγώ, πολύ ευχαριστώ να λάβω από το δικό μου κομμάτι της ευθύνης. Ναι, ο κύριος Λιγερός. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Επειδή υπόθηκαν ορισμένα συγκεκριμένα γεγονότα, δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει την Τετάρτη, δεν έγινε, πήγε το Σάββατο, νωρίς, μετά πήγε αργά. Τυχαία έγιναν όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, κατά τη γνώμη σας? Είμαι απολύτως πεπισμένος και σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει κανένας δόλος. Ήταν καθαρά αστοχία. Ήταν καθαρά ανικανότητα ορισμένων. Ξέρετε, επειδή δεν μ' αρέσουν οι συμπτώσεις, σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πάρα πολλές. Και για τη σύμβαση, και για τις ρήτρες, και για τις καθυστερήσεις. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Λιγέρα, από τη γνώμη μου, αν θέλετε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Για μένα δεν υπάρχει κανένας δόλος. Ήταν καθαρά αστοχία. Γι' αυτό και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ήταν τραγική η εξέλιξη της χθεσινής μέρας και τραγικότερη της σημερινής, όπου ένα τεχνικό ζήτημα μετατράπηκε για τη Νέα Δημοκρατία σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Μην διαλύσουμε, κύριε Λιγερέ, τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν μπόρεσαν να συνδεθούν οι υπολογιστές στο διαδίκτυο. Είναι ένα κόμμα, είναι μια παράταξη με τόσο μεγάλη βέβαια, ιστορία. Βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα το καλοκαίρι έκανε δημοψήφισμα σε μια εβδομάδα. Εντάξει, με το κράτος. Και εσείς δεν καταφέρατε να κάνετε σε 2,5 μήνες. Εμείς όμως καταφέραμε, κύριε Χατζηνικολάου, και κάναμε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, και το χαρτοφυλάκιο που αφήσαμε στον Έλληνα φορολογούμενο άξιζε 34 δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα το έκανε 700 εκατομμύρια. Αυτό που δηλαδή, λέτε το σημειώνω. Μας έχασε 33.000 εκατομμύρια σε 10 μήνες, πήρε το κύριο Σταθάκη που ακολουθεί. Το σημειώνω. Άρα μεταξύ και των θα δύο. Θα τεθεί το ερώτημα στον κύριο Σταθάκη. Μεταξύ των συνέχεια. Δύο, καλύτερα μην μπορούμε να κάνουμε εκλογές κομματικές εμείς και να σας κερδίζουμε καμιά 30 δισεκατομμύρια. Και καλύτερα να μην μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει, να το γλιτώναμε και τη συμφορά. Κύριε Γεωργιάδη, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτή η εφορευτική επιτροπή, καταρχήν να πω, επειδή δέχομαι μηνύματα στο Twitter, ότι σήμερα προσκλήθηκαν για σύντομες συνεντεύξεις και οι τέσσερις υποψήφοι. Προσκλήθηκε και ο κύριος Τζιτζικώστας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαϊμαράκης που θα παρέμβει τηλεφωνικά. Και προσκλήθηκε και ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί αρνήθηκε να βγει. Για τους άλλους δύο κυρίους το καταλαβαίνω, γιατί ο κύριος Τζιτζικώστας βγήκε νωρίτερα σε δελτίο ειδήσεων άλλου σταθμού κλπ. Ο κύριος Παπαμιμίκος όμως, ναι, για τον οποίο καταλαβαίνω ότι κι εσείς υπενιχθήκατε ότι έχει τη βασική ευθύνη για όσα συνέβησαν, πώς θα σας οδηγήσει τώρα, με ποια αξιοπιστία στην εκλογική αναμέτρηση? Εγώ και μιλάω ειλικρινά, χωρίς διάθεση καμίας εμπάθειας, καθαρά και για λόγους ευθυξίας θα είχα παραιτηθεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι με τον κύριο Παπαμιμίκο αυτό που με κάνει έκπληκτο είναι ότι κάνει δεν ακούει τον κύριο Τζιτζικώστα. Δηλαδή σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Τζιτζικώστα στον Αντένα, ο οποίος αποκήρυσε τον κύριο Παπαμιμίκο, όπως το έκανε και στην εκπομπή σας στον Ενικό. Κάνω μια παρένθεση, λίγο κακή, επιτρέψτε μου. Έτσι εν είδη και λίγο χιούμορ. Μετά την περασμένη εμφάνιση στον Ενικό του κυρίου Τζιτζικώστα
Δεν προβλέπω να ξανάρθει σύντομα από αυτό το κανάλι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, γιατί λέω, το λοιπόν, λέτε τώρα, αυτό, κύριε. Γιατί ήταν, πέρασε δύσκολα. Εντάξει, πάντως τώρα δεν στο είναι. Στο κομμάτι εκείνο δεν με τον είναι νόμο, καλό να κάνετε δύσκολα. Κοντήλε κριτικό για τη συνέντευξη του αντιπάλου σα στο εσωκομματικό. Θα σα πω. Όχι, εγώ θέλω να λέω τις αλήθειες. Δεν μπορεί ο κύριος Τσιτσικός να αποκηρύσει με τον τρόπο που το κάνει αυτούς που τον έχουν βοηθήσει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί στην εκπομπή σα να λέει ότι δεν ήξερε ότι έγινε περιφερειάρχης λόγω Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται αυτό. Όλη η Βουλή εγνώριζε ότι ο νόμος ήταν ο νόμος Τσιτσικώστα. Ναι, αλλά θα με συγχωρήσετε πολύ τώρα. Και αυτό που ζητάτε, θα το πω μετά και στον κύριο Μεϊμαράκη. Και ο κύριος Μεϊμαράκης και εσείς, δηλαδή να παραιτηθεί ο κύριος Τσιτσικώστας από περιφερειάρχης επειδή δεν πήγε καλά η εκλογή και δεν προχώρησε την Κυριακή, είναι τρελό. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Τσιτσικώστα. Όχι, τη ζητήσατε. Καλά η εκλογή. Τη ζητήσατε. Δεν ξέρω γιατί τη ζητήσατε, θα μας πείτε εσείς. Αλλά διάβασα σε ένα tweet να λέτε: εγώ πάω να παραιτηθώ από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Περιμένω να παραιτηθεί και ο κύριος Τσιτσικώστας. Καταρχήν, δεν κατάλαβα γιατί παραιτηθήκατε όλοι. Αν έχετε ευθύνη για την εκλογή που δεν πήγε καλά, έπρεπε να παραιτηθείτε από υποψήφιοι. Ναι. Αυτά τώρα εδώ, ότι παρετούμε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο ένας, παρετούμε από μεταβατικός πρόεδρος ο άλλος, να παρετηθεί ο τρίτος από περιφερειάρχης. Πάντως από την Κεντρική Επιτροπή δεν έχει παρετηθεί κανένας. Μου επιτρέπετε λίγο να το μαζέψω. Παρακαλώ. Εγώ δεν παρετήθηκα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος γιατί είχα ευθύνη. Αλλά? Γιατί εξαντικειμένου έχω την ελαχιστότητα. Γιατί παρετηθήκατε? Παρετήθηκα γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να παραιτηθούμε όλοι. Και εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα με τις καρέκλες. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, στη ζωή μου. Ο δε κύριος Μεϊμαράκης πληροφορούμε, θα δούμε τι θα πει ο ίδιος σε λίγο, ότι παραιτήθηκε, λέει, όχι γιατί το ζήτησε ο κύριος Τσιτσικώστας, αλλά γιατί έκανε διαρροή στην εφημερίδα Έθνος με την οποία το ζητούσε ο κύριος Σαμαράς. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια τώρα. Παρακαλώ. Για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς, το λέω με πίκρα, χειρότερη της χθεσινής μέρας ήταν η σημερινή. Γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, κατά τη γνώμη μου, έκανε σήμερα τραγικό λάθος. Έκανε λάθος από το οποίο πιστεύω ότι ο ίδιος, όταν αναλογιστεί πόσο λάθος έχει κάνει, θα πάρει τον Αντώνη Σαμαρά τηλέφωνο, θα του ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τι έκανε ο κύριος Μεϊμαράκης? Να του ζητήσει συγγνώμη που ο κύριος Σαμαρά ζήτησε να αντικατασταθεί πρώτα από άλλον υπηρεσιακό πρόεδρο. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψει να σας πω, επειδή εγώ χθες έτυχε να μιλήσω με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ο ίδιος μίλησε με τον κύριο Σαμαρά. Και η συμβουλή, αν θέλετε, που μου έδωσε ο κύριος Σαμαράς, με τον οποίο, αν θέλετε, έχω μια προσωπική σχέση, για τον οποίο αισθάνομαι και μεγάλη τιμή που ήμουν υπουργός του, ναι, ήταν: Άδωνη, είναι ώρα για χαμηλούς τόνους, είναι ώρα για ενότητα, είναι ώρα για ψυχραιμία, είναι για να μην ρίχνουμε, δεν είναι ώρα για να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Σας διαβεβαιώ, σε κανένα σημείο δεν μου υπενόησε το οτιδήποτε εναντίον του κυρίου Μεϊμαράκη. Άρα, το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Έθνους, το οποίο δεν είναι σε εισαγωγικά, αν δείτε, είναι εν είδη παραπολιτικής διαρροής. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Μεϊμαράκης ότι ένας πρόεδρος κόμματος δεν λειτουργεί ως τάβρος εν ιαλοπολείο όταν διαβάζει ένα παραπολιτικό. Φαντάζεστε, κύριε Χατζηνικολάου, κάθε που διάβαζα εγώ ένα παραπολιτικό να άρχισα τα γαλλικά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ήταν παραπολιτικό, ήταν στην πρώτη σελίδα του Έθνους. Και χωρίς εισαγωγικά θα επιμείνω. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σαμαράς, θεωρεί ότι παραφράζονται αυτά που είπε ή μεταφέρονται λάθος, τα διαψεύδει. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, ο ίδιος χρόνια, ή το γραφείο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, αυτά τα πέντε χρόνια πόσες φορές έχουν γράψει πρωτοσέλιδα για τον Καραμαλή? Έχουν εμπλέξει τον Καραμαλή σε 1000 δημοσιεύματα. Φαντάζεστε το Καραμαλή σε κάθε δημοσίευμα να έβγαινε να κάνει διάψευση? Δεν δουλεύουν έτσι πρώην πρωθυπουργοί. Σας ξαναλέω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ο Αντώνης Σαμαράς σε μένα δεν είπε τίποτα εναντίον του κυρίου Μεϊμαράκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ όταν άκουσα ξαφνικά τον κύριο Μεϊμαράκη να εμπλέκει τον κύριο Σαμαρά σε αυτή την ιστορία. Είδα στο δελτίο του Μέγκα ότι ψάξανε να δούνε τι τιμολόγιο έχει πληρωθεί αυτή η εταιρεία επί Σαμαρά. Πάντως αυτή την εταιρεία τη διαλέξατε όλοι μαζί. Είχατε από δύο τεχνικούς συμβούλους ο καθένας. Συμφωνώ μαζί σας. Μα ποιος κατηγορεί τον κύριο Μεϊμαράκη? Είχε κάνει πράγματι σύμβαση και το παραδέχεται και ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη Νίκο, με το Μέγαρο Μαξίμου, επί πρωθυπουργίας του. Ο κύριος Σαμαράς τη βρήκε την εταιρεία αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή έκανα ρεπορτάζ εγώ σήμερα. Ο κύριος Σαμαράς βρήκε στο Μαξίμου διάφορες εταιρείες. Το έργο που έχει πάρει η εταιρεία αυτή επί πρωθυπουργίας Σαμαρά είναι, τα είδα στο Μέγκα, δύο τιμολόγια βρήκανε.
συνολικά 1650 το ένα. Δηλαδή, κατηγορούμε τώρα το Σαμαρά ότι έχει κάποια ιδιαίτερη προνομιακή σχέση με μια εταιρεία η οποία πήρε από το Μέγαρο Μαξίμου 3.200 ευρώ σε 2,5 χρόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν επιτρέπεται ο κύριος Μεϊμαράκης να υιοθετεί με τέτοιο άκρητο τρόπο τη συνωμοσιολογία του διαδικτύου. Και κυρίως, θα ήθελα να πω και το εξής, και το λέω με σεβασμό στον κύριο Μεϊμαράκη. Εγώ ξέρω τον κύριο Μεϊμαράκη, τον σέβομαι και για προσωπικούς λόγους. Τον υποστήριζα χρόνια ως βουλευτή, και εγώ και η οικογένειά μου. Ξέρω τους αγώνες που έχει δώσει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης ενέπλεξε τον πρώην Πρωθυπουργό και τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος μάλιστα τον έχει διορίσει τον ίδιο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πιστεύω απαντήσει... ότι αν το σκεφτεί ο κύριος Μεϊμαράκης με ψυχραιμία, θα καταλάβει ότι έκανε λάθος. Και δεν είναι κακό στη ζωή να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Θα απαντήσει έκανε ο ίδιος. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, ο είναι ίδιος. Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτήν την εταιρεία και επειδή επικοινώνησα ο ίδιος και με τον κύριο Πτωχό. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, να σας πω, ο ίδιος ο κύριος Μεϊμαράκης σε λίγο. Να ρωτήσετε λοιπόν, γιατί ο κύριος Πτωχός έμαθα ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο κύριος Πτωχός ήταν ένα από τα πιο αξιότερα στελέχη της κυβερνήσεως Σαμαρά. Μου διαβεβαίωσε προσωπικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν την εταιρεία, ούτε και τη γνωρίζει. Και να σου πω και κάτι στην τελική. Μα δεν διάλεξε ο Σαμαράς την εταιρεία, ούτε ο κύριος Πτωχός. Οι τέσσερις συνυποψήφοι τη διαλέξαμε. Ναι, από... αλλά μετά οι δύο από τους τέσσερις ζητούσαν από το Μεϊμαράκη να παραιτηθεί. Μα αυτό πρώτα απ' όλα δεν είπε κανείς ότι του ζητάμε γιατί διάλεξε την εταιρεία. Αλλά δεν γιατί. Δεν τέθη θέμα εταιρεία. Αλλά γιατί. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Η συμμετοχή Μεϊμαράκη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχατε οι άλλοι υποψήφοι. Καλά τώρα προφανώς. Όχι, σοβαρά ρωτώ. Η πλειοψηφία. Εδώ εσείς μου είπατε πριν από λίγο ότι ο Παπαμιμίκος υποστηρίζει τον Τζιτζικώστα. Να σου πω. Εσείς μου το είπατε. Και ο Τζιτζικώστας βγαίνει και αντί να ζητήσει την παραίτηση Παπαμιμίκου. Ζητά την παραίτηση Μεϊμαράκη. Ακούστε. Και εσείς μετά ζητάτε την παραίτηση Τζιτζικώστα από την περιφέρεια. Δηλαδή μιλάμε για τσίρκο. Τσίρκο. Να σας πω. Αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Καταρχάς, μέσα στην ΚΕΦΕ υπάρχει ο κύριος Παπαμιμίκος που υποστηρίζει τον κύριο Τζιτζικώστα από την πρώτη μέρα. Ναι. Και θα πω στον κύριο Τζιτζικώστα ότι τους ανθρώπους αποστόλιου που σε βοηθάνε και σε υποστηρίζουν δεν τους αδειάζεις όταν έχουν κάνει ένα σφάλμα. Φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκη. Θα πω που είχα πει για το Βορύδι. Φαίνεται ταιριάζουν και με το Βορύδι ο Αποστόλης και κάνουν τα ίδια. Ξαναλέω λοιπόν, γι' αυτό ταιριάξανε. Αγάπη, πλημμύρισε αγάπη. Όχι, δεν έχω καθόλου αγάπη για το ότι μου στήσανε πισόπλα τη μαχαιριά. Με συγχωρείτε. Είπαμε να είμαι καλό παιδί, αλλά όχι να είμαι και η άλλη λέξη, να υπερβάλλουμε. Λοιπόν, ο κύριο Τζιτζικώστας πρέπει να σταματήσει να λέει ότι δεν ξέρει τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο κύριο Παπαμιμίκος είναι αυτό που του μάζεστε τι υπογραφέ. Ο κύριο Παπαμιμίκος είναι αυτό που υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Ο κύριος Παπαμιμίκος είναι αυτός που παντού κάνει μάχη για τον κύριο Τζιτζικώστα και η ελάχιστη ανταπόδοση εκ μέρους του κυρίου Τζιτζικώστα ως αρχηγός είναι όταν έχει μια δυσκολία ο φίλος σου και συνοδοιπόρος και συμμαχητής σου να μπαίνεις και λίγο μπροστά. Πώς θα υπάρξετε εσείς όλοι μαζί ξανά μετά την εκλογή, θα σας πω μετά. Αναρωτιέμαι. Πάμε τώρα για την παραίτηση της Τζιτζικώστα. Ναι, γιατί να παραιτηθεί από την περιφέρεια. Εγώ καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Και παραταξιακά εσείς ως Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να χάσετε την περιφέρεια, να όχι, παραιτηθεί ο περιφερειάρχης. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βγει ο κ. Τζιτζικώστας αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Να χάσουμε την περιφέρεια και να παραιτηθεί από περιφερειάρχης, δεν μην βγει και αρχηγός. Ένας λόγος παραπάνω να μην εκλεγεί ο κ. Τζιτζικώστας για να κρατήσουμε την περιφέρεια. Αλλά ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, τώρα μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Είστε πολύ μεγαλόψυχος. Είναι και μεγαλοψυχία τα χαρακτηριστικά μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, ακούστε. Εγώ προ 20 ημερών έχω ζητήσει την παραίτηση και του κυρίου Μεϊμαρά και του κυρίου Τζιτζικώστα, όχι τώρα, με επιστολή μου που είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Ποιος είναι ο λόγος που τη ζήτησα τότε, όχι για το φιάσκο, αλλά για την ισοτιμία των εκλογών. Διότι ο κύριος Μεϊμαράκης κάνει εκλογές ως εν ενεργεία πρόεδρος, μεγάλο λάθος, στο καταστατικό μας, όταν με το καλό γίνω αρχηγός, θα βάλω ότι δεν επιτρέπεται να είσαι και εν ενεργεία και υποψήφιος αρχηγός. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις τους δύο ρόλους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο αρχηγός που θα ήταν επιφορτισμένος για να κάνει την ομαλή διαδικασία θα είναι αυτός που μας καλούσε σε διάλογο. Ο υποψήφιος αρχηγός Μεϊμαράκης, ο οποίος θεωρούσε ότι εκλογικά το συμφέρει να μην μιλάει, θα κάνει για σήμερα την πρώτη τηλεφωνική παρέμβαση, αφού δεν είχαν περάσει οι εκλογές. Και χαίρομαι που άκουσα ο κ. Μεϊμαράκης ζητάει debate. Εγώ θα ήθελα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ σας καλώ από τώρα τους τέσσερις σας την επόμενη Δευτέρα να είστε εδώ. Εγώ θα είμαι. Κάνω δημόσια την πρόσκληση. Κάνω δημόσια την πρόσκληση και στους τέσσερις υποψηφίους να είναι εδώ την επόμενη Δευτέρα. Και είμαι διατεθειμένος, παρότι δεν μου αρέσει αυτό,
να συνεννοηθούμε κιόλας, οι πέντε μας, για τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η τηλεμαχία. Παρότι προτιμώ να είναι ελεύθερος και ανοιχτός διάλογος. Εγώ παρετούμε. Όπως γίνεται στην Αμερική. Εγώ θέλω όπως ανοιχτή, γίνεται ανοιχτή διαδικασία. Στη Δυτική Ευρώπη. Εγώ θέλω ανοιχτή διαδικασία, δεν φοβάμαι τίποτα. Και την άλλη Δευτέρα, αν δεχθεί ο κύριος Μημαράκη, γιατί θυμάστε ότι η δικαιολογία του κυρίου Τζικώστα για να μην έρθει ήταν δεν έχει το κύριο Μημαράκη. Και σήμερα αντιστράφηκαν οι όροι. Τώρα λέει ο κύριος Μημαράκης. Θα παραιτηθώ, εγώ άκουσα, θα παραιτηθεί ο Τζιτζικώστας. Άκουσα τον κύριο Τζιτζικώστα στο Μέγκα να λέει ότι θα πάει στο διάλογο. Ναι, επειδή θα θεί ο Μημαράκης. Μέχρι τώρα δεν ερχόταν ο κύριο Τζιτζικώστας, επειδή δεν ερχόταν ο Μημαράκης, χωρίς τον κηδεμόνα ότι δεν πάει. Γιατί λοιπόν το λέτε τώρα αυτό. Γιατί είναι αστείο. Έχει μια λογική όμως. Όχι, δεν έχει λογική. Να θέλει να είναι όλοι υποψήφοι. Έχει μια λογική. Ήταν φοβία. Γιατί δεν είναι βέβαιος μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην λέμε τις αλήθειες στη ζωή, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Εγώ του εύχομαι να ανταπεξέλθει και να βγει και αρχηγός, εάν μπορεί. Αν μην κρύβεται ο κ. Τζικώστας εδώ και δύο μήνες. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην ουσία. Γιατί πρέπει να δούμε την ουσία του θέματος. Έχει έρθει η ώρα στη Νέα Δημοκρατία να αξιοποιήσουμε το φιάσκο επί το θετικόν. Δηλαδή, πρώτον, θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε εθνική συνδιάσκεψη και τελικά το συμφώνησαμε την τελευταία εβδομάδα. Ωραία, τώρα που θα έχουμε 2-3 εβδομάδες. Να πείτε και του κύριου Μημαράκη που θα βγάλετε, να δεσμευτεί ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε δύο-τρεις εθνικές συνδιασκέψεις, αφού έχουμε τώρα χρόνο να μιλήσουμε υποψήφοι, να κερδίσουμε και κάτι το φιάσκο. Δεύτερον, να κάνουμε 2-3 debates, αφού το αποφάσισε και ο κύριος Μημαράκης. Για να μιλήσουμε πολιτικά, κύριε Χατζηνικολάου, να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν να πάμε στις εκλογές και να μην έχουν τοποθετηθεί οι 4 υποψήφοι ευθαρσώς, αν σκοπεύουν να κάνουν συγκυβέρνηση όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες? Εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Μημαράκη να λέει, ναι, αν χρειαστεί να γίνει οικουμενική κυβέρνηση, εγώ θα εισηγηθώ η Νέα Δημοκρατία να πάει στην οικουμενική κυβέρνηση ή όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω καμία συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Ώστε αν εκλεγεί ο Γεωργιάδης, ο Μημαράκης, ο Μητσοτάκης, ο Τζιτζικώστας, να υπάρχει από πριν σαφή εντολή του εκλογικού σώματος για το πώς θα πρέπει να δράσει η Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι μείζον πολιτικό θέμα. Είναι μείζον πολιτικό θέμα να συζητήσουμε πώς θέλουμε να οργανώσουμε το κόμμα μας για να γίνει ξανά σπουδαίο. Μάλιστα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά είναι ζητήματα που επιτέλους πρέπει να αξιοποιήσουμε το φιάσκο επί των θετικών. Και βεβαίως να το κλείσω και το θέμα Τζιτζικώστα. Γιατί είχα ζητήσει την παραίτησή του λοιπόν? Διότι είναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ άδικο για μένα και τον κύριο Μητσοτάκη να πρέπει να κάνουμε εκλογές και στην Κεντρική Μακεδονία. Είσαι εκ των συνυποψηφίων μας να κατέχει όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό είναι αδιανόητο. Εκλεγμένος είναι ο άνθρωπος. Εκλεγμένος δηλαδή για με αυτή τη λογική, με αυτή τη λογική πρέπει να απαγορεύσετε στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι υποψήφιοι για τα κομματικά αξιώματα. Εδώ έχει γίνει το εξής. Όταν έγινε το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε η σκέψη ότι μπορεί κάποιος που δεν είναι βουλευτής να κατέβει για υποψήφιος αρχηγός. Είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχει γραφτεί στο καταστατικό. Ο κύριος Τζιτζικώστας είναι τώρα υποψήφιος πρόεδρος, γιατί απλώς στο καταστατικό υπάρχει κενό του νόμου. Διότι η συνταγματική απαγόρευση εκλογής ως βουλευτού θεωρεί το πάντα ικανή απαγόρευση για να είσαι και υποψήφιος αρχηγός. Πάντως και ο κύριος Τσίπρας είχε εκλεγεί αρχηγός χωρίς να είναι βουλευτής. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω να θέλει ο κύριος Τζιτζικώστας να έχει την επιτυχημένη εξέλιξη στην ηγεσία του κύριου Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως είπαμε έχασε 33 δισεκατομμύρια για το κράτος. Τι εννοείται, να γίνει πρωθυπουργός? Το να γίνει πρωθυπουργός και να καταστρέψει την Ελλάδα δεν μου λέει τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Εμείς λέμε να γίνουμε πρωθυπουργοί για να φτιάξουμε την Ελλάδα, για να την καταστρέψουμε. Έτσι δεν είναι? Κύριε Γεωργιάδη. Να κλείσω, να το ακουστεί αυτό. Ο κύριος Τζιτζικώστας βγήκε το πρωί στον Αντένα και διεφήμισε τα ποσοστά που πήρε, λέει, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι απαράδεκτο. Θυμίζει φοιτητικές εκλογές. Φαντάζει να κάτσω να βγάλω εγώ τα ποσοστά που ήμουν πρώτος. Να βγάλω και ο Μητσοτάκης αυτά που ήταν πρώτος. Δεύτερον, τα ποσοστά του κυρίου Τζιτζικώστα θα του πείτε, τα δημοσίευσε μόνο η news bomb του κυρίου Γιανακόπουλου. Να του θυμίσω λοιπόν, μην έχει πολλές σχέσεις με τον κύριο Γιανακόπουλο. Ο προηγούμενος που είχε πολλές σχέσεις με τον κύριο Γιανακόπουλο, ο κύριος Καμένος, ξέρετε την κατάληξη που είχε στη Βουλή. Τρίτον, ακούστε τώρα όμως κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Όχι, να τα λέμε όλα. Χωρίς να είναι παρόντες οι άνθρωποι στους οποίους επιτίθεστε. Και δεν μου αρέσει. Λέω λοιπόν δεν το εξής για τον κύριο Τζιτζικώστα. Εφόσον βγήκε το πρωί και είπε ότι είναι πρώτο σίγουρα, ένας λόγος παραπάνω να παραιτηθεί. Σε τρεις εβδομάδες θα κερδίσει, δεν θα παραιτηθεί.
Οι τρεις εβδομάδες τον πείραξαν. Μάλιστα. Αφού θα κερδίσει, τι φοβάται. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ. Να παραιτηθεί και ο κύριος Μεϊμαράκης, εφόσον αποφάσισε. Να παραιτηθεί και ο κύριος Τζικώστας, να έχουμε τίμιες εκλογές, να κάνουμε μεταξύ μας διάλογο, να μιλήσουμε πολιτικά και μετά ως καλύτερος σας κερδίσει και ας πάμε όλοι οι άλλοι μαζί να τον βοηθήσουμε να κυβερνήσει σωστά. Ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την παρέμβασή του. Μια φράση μπορώ να... Ναι, ναι, παρακαλώ, πριν φύγει. Ναι, ναι, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως και αν έγιναν τα πράγματα, το επεισόδιο της Κυριακής έχει πολιτικές επιπτώσεις. Είναι σίγουρο ότι θα πάνε πολύ λιγότεροι να ψηφίσουν. Θα πάνε πολύ περισσότεροι. Ο κόσμος Νέας Δημοκρατίας θα χαλιβδωθεί από το χθεσινό. Η κοινή λογική... Και αν το αξιοποιήσουμε με τον τρόπο που σας είπα ενωτικά. Παρακαλώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει και να προχωρήσουμε πάω. Μπροστά. Πρέπει θα πάνε πάω. Και πολύ περισσότεροι και η Νέα Δημοκρατία μας θα βγει πολύ πιο ισχυρή, κύριε Λιγερέ, από αυτό. Σας ευχαριστώ. Εδώ θα κριθεί η ηγεσία ενός εκάστου. Να αξιοποιήσουμε την κρίση. Ευχαριστώ για θερμά. Να βγει η Νέα Δημοκρατία δυνατή. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Λίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Στο 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Βίκο. Τώρα, αντικολλητική ψυστιέρα, μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε. Βίκο. Αξίζει. Δεν κοστίζει. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Esperanto. Μία συλλογή με υπέροχα τραγούδια από τις γειτονιές του κόσμου σε δύο CD. Μαζί, Θερμοπύλες, η πιο άνηση αναμέτρηση της ιστορίας. Άλλο ένα τεύχος της μοναδικής σειράς Μεγάλες Μάχες από τα ιστορικά θέματα. Ακόμη, Real Escape. Προτάσεις για χειμερινές αποδράσεις σε 21 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παίζουμε με το χιόνι σε ορεινά χωριά και κάνουμε Χριστούγεννα σε λαμπερές πόλεις. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jennifer Garner και Jared Leto στην ταινία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με 3 Oscar. Αυτό το Σάββατο, μη χάσετε την αγορά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα.
Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Κάψιμο χθες, αλλά τσιμπήσα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και τι φύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα στο Twitter, γιατί χαμογέλασα όταν είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχει καταστρέψει τη χώρα ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, διότι ο καθένας αναγνωρίζει μόνο τις ευθύνες του αντιπάλου του και όχι τις δικές του. Και θεωρώ ότι και το κόμμα του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μεϊμαράκη, με τον οποίο θα συζητήσω τώρα, έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και για τη χρεοκοπία της χώρας και για τα μνημόνια και για όσα ακολούθησαν τα επόμενα 5-6 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, όπως μεγάλες ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ. Και επομένως νομίζω ότι το χαμόγελό μου ήταν απολύτως, υπογράμμιζε αυτή μου την άποψη, ότι δηλαδή δεν έχει ευθύνες μόνο ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σταθάκης που είναι εδώ, αλλά και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν επίσης για πολλά πολλά χρόνια τη χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί οδηγηθήκατε σε αυτό το πρωινό ξέσπασμα. Με εχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά, αλλά και ζητώντας από τους συνυποψηφίους σας να παραιτηθούν ο κύριος Τζιτζικώστας από την περιφέρεια και οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεωργιάδης από κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, ενώ παράλληλα αναγγείλατε και τη δική σας παραίτηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει το λάθος που έγινε το τεχνικό να οδηγήσει σε τόσες παραιτήσεις, σε τόσο υψηλούς τόνους και σε τόσο διχαστική αντιπαράθεση. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν γνωρίζετε ότι εγώ την Κυριακή δεν έκανα καμία δήλωση και προσπαθούσα να πείσω ότι το πρόβλημα ήταν τεχνικό, ότι αυτά μπορεί να συμβαίνουν και να το επιλύσει η ΚΕΦΕ και να πάμε σε 15 μέρες, 20 μέρες στις εκλογές και να λύξει το θέμα. Και ενώ
όλοι μαζί είχαμε το πρόβλημα, γιατί αυτό χτύπησε την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και έπρεπε να κρατηθούμε ο ένας με τον άλλον και να σηκώσουμε τον πληγωμένο κόσμο μας ζητώντας του συγγνώμη. Οι συνυποψήφοι μου αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα ότι μπορούν να το θεωρήσουν ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης, και ενώ να βαγούσαμε όλοι μαζί με το καράβι, αυτοί μου έδιναν και μια κλωτσιά να πάω πιο κάτω. Διακοπή πολύ σύντομη. Εγώ το αποδέχτηκα, κύριε Χατζηγιάννη. Πολύ σύντομη διακοπή. Ναι, ναι. Δεν έχετε εσείς ως πρόεδρος του κόμματος μεγαλύτερη ευθύνη από τους άλλους υποψηφίους πρόεδρους? Θα σας απαντήσω. Ναι, θα σας απαντήσω. Εκείνη την ώρα όμως που όλο το καράβι βουλιάζει, δεν πρέπει να δούμε πώς τον κόσμο θα τον σώσουμε κι εγώ ως πλοίαρχος, πώς θα κινηθώ με τον τρόπο που αρμόζει και να βγω τελευταίος αν χρειαστεί ή θα πνιγώ? Κατά συνέπεια πρέπει οι συνυποψήφοι να βρουν εκείνη την ώρα πεδίο δράσης για να φανούν πόσο μικροί είναι και να κάνουν προσωπικό προεκλογικό αγώνα κλωτσώντας εμένα προς τα κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα αντιπαρέρχομαι. Βλέπω όμως σήμερα το πρωί που ενώ έχω εξηγήσει σε όλους ότι δεν πρέπει, γιατί η ενότητα τελικά δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να είναι και ψυχολογική και πρέπει να είναι και στην ώρα που πρέπει. Την ώρα που πρέπει πρέπει να δείχνεις το σεβασμό στον αντίπαλο και το σεβασμό σου στην πληγωμένη βάση. Και όχι μόνο στα λόγια. Χθες λοιπόν βγήκαν όλοι και λέγανε ότι φταίει ο Μημαράκης, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Μημαράκης, ότι έγινε επίτηδες αυτό, ότι υπονόμευσα και όλα τα σχετικά. Τι να υπονομεύσω, αφού εγώ είμαι ο πρόεδρος, να αυτοϊπονομευθώ? Αφού εγώ έχω την ευθύνη, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ όπως φαινόταν την τελευταία εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, βελτίωνα την εικόνα μου και φαινόταν ότι κερδίζω. Αφού κερδίζω, έχω κανένα λόγο εγώ να αυτοϊπονομευθώ? Αλλά το ξεπερνάω και αυτό. Σήμερα το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, πρωί-πρωί που ξύπνησα. Τότε για ποιο. Ένα λεπτό, κύριε Μεϊμαράκη. Ναι. Τότε για ποιο λόγο εσείς σήμερα το πρωί μιλήσατε για παραίτηση? Θα σας πω, αυτό σας λέω τώρα. Άρα λοιπόν, εγώ χθες δεν μίλησα. Και θεωρήθηκε ότι είμαι κρυπτόμενος, ενώ μίλησα, απλώς δεν βγήκα στην τηλεόραση. Με είδαν όλοι και στα Χανιά και συζήτησα και στα εκλογικά τμήματα και παντού. Απλώς δεν βγήκα να κάνω δηλώσεις, γιατί εκείνη την ώρα έπρεπε μόνο να ζητήσω ένα συγγνώμη. Αλλά αφού αυτοί, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κατάλαβαν την εκοφαντική σιωπή μου, νομίζω ότι καταλαβαίνουν και όταν μιλάω. Έχω όμως την υποχρέωση να μιλήσω στον κόσμο. Το πρωί λοιπόν που ξύπνησα, βλέποντας το Έθνος πρωτοσέλιδο τη φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά που λέει να γίνει υπηρεσιακός πρόεδρος, ένα ουδέτερο πρόσωπο, και από μέσα να λέει ότι πρέπει να παραιτηθώ γιατί έχω τις ευθύνες, και εκείνη την ώρα βλέπω σε ένα κανάλι τον κύριο Βορύδη με πολύ στόμφο να ζητάει την παραίτησή μου γιατί έχω ευθύνες, και κάνοντας ζάπινγκ να βλέπω και τον κύριο Τζιτζικώστα να λέει να παραιτηθεί και είναι κρυπτόμενος και να φωνάζει, κατέβηκα στη Συγκρού και είπα ότι γιατί όλοι αυτοί φωνάζουνε, αφού ξέρανε την εταιρεία, ξέρανε τα προβλήματα, ξέρανε ότι μέχρι τις 7 το πρωί η ίδια η εταιρεία μας διαβεβαίωνε ότι σε μία ώρα θα ξεκινήσουνε. Κύριε Μεϊμαράκη, να ρωτήσω κάτι. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό? Ναι, ναι, απλά μπορείτε να συμπεριλάβετε και... Επεκοινώνησα με το περιβάλλον Σάμαρα. Ναι. Να ζητήσω, διότι προσέξτε, κυρία Ιωάννου, προσέξτε, επειδή ο κύριος Σαμαράς με πρότεινε, δεν με διόρισε που είπε ο κύριος Άδωνης, με πρότεινε, εγώ ψηφίστηκα ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα και την πολιτική επιτροπή, και ο κύριος Σαμαράς αποχώρησε μόνος του, οικειοθελώς, το βράδυ του δημοψηφίσματος, που δημοσκοπικά μας δίνανε στο 15%, που όλοι πιστεύαμε ότι θα πάμε για εθνικές εκλογές και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ευχάριστο, και εγώ ανέλαβα εις γνώση μου της οργανωτικής διάλυσης του κόμματος να οδηγήσω σε αυτή την προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μημαράκη, κατά συνέπεια, με αυτό που παρουσιάζεται σήμερα, υπήρξε μεθόδευση? Αυτό να μας πείτε. Αν πιστεύετε ότι υπήρξε μεθόδευση. Ένα λεπτό, ολοκληρώνω. Κατά συνέπεια, το να διαβάζω ότι ο πρόεδρος που με πρότεινε ζητά την παραίτησή μου, εγώ εξηγώ ότι εξεπλάγην γιατί το λέει, δεν του έκανα επίθεση. Και δεν είναι δυνατόν, ξέρετε, να λένε κάτι κάποιοι και όταν εσύ απαντάς να θεωρούν ότι επιτίθεσαι. Υπήρξε κατά τη γνώμη σας μεθόδευση, ήταν συντονισμένα τα πυρά, διότι εδώ παρουσιάζεται μία αλληλουχία. Ναι, αν θέλετε όμως, λέω, λοιπόν, να μας πείτε αν το θεωρείτε τυχαίο ή μεθοδευμένο. Προσέξτε, προσέξτε. Εγώ
Δεν ξέρω αν ήταν συντονισμένα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα και χωρίς δόλο. Από σήμερα το πρωί όμως, όπως ξύπνησα, στις 11 η ώρα, πολλές οι συμπτώσεις που είπε και ο κύριος Λιγερός. Έτσι, δεν έχω κανένα στοιχείο, ούτε θέλω να το ψάξω. Σας λέω όμως ότι δεν έκανα επιθέσεις. Εγώ απήντησα ότι ο κύριος Σαμαράς την εταιρεία την ξέρει. Μάλιστα, γιατί μου ζητάει να παραιτηθώ. Και προσέξτε, εγώ παρετούμε γιατί παραδίδω την έδρα του μεταβατικού προέδρου γιατί ο κύριος Σαμαράς το ζητάει. Όχι γιατί έχω ευθύνη ή το ζητάει ο κύριος Τζικώστας. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει δήλωση αύριο και πει ότι αυτό δεν τον εκπροσωπεί και ότι δεν θέλει να παραιτηθώ, δεν θα παραιτηθώ. Όμως, προσέξτε, δεν είναι δυνατόν. Επομένως, να έχει δημοκρατική αν ευθυσία. Ένα λεπτό να το ξαναπούμε αυτό να είναι καθαρό, γιατί βγάζετε είδηση τώρα. Όχι, δεν βγάζω είδηση, τα έχω πει από το πρωί, κύριε Υπουργέ. Αν ο κύριος Σαμαράς αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα πει ότι δεν ζητά την παραίτησή σας, δεν θα παραιτηθείτε. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε την ευαισθησία μου. Εγώ είμαι η ζωντανή ιστορία του κόμματος από το 1974. Δεν έλειψα στις δύσκολες, δεν έλειψα στις ήττες, δεν έλειψα στις στενοχώριες. Ήμουνα πάντα μπροστά στην πρώτη γραμμή και γι' αυτό ανέλαβα και τη δύσκολη ώρα του Ιουλίου, την Κυριακή στο δημοψήφισμα. Τότε βλέπετε μεταξύ μας τώρα που τα λέμε, δεν υπήρχε και κανείς άλλος να θέλει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Προέκυψαν όλοι μετά τις εθνικές εκλογές. Εκείνη την ώρα ήταν όλοι, όπως θυμάστε, κανείς δεν ήθελε. Αφού είχαμε βρει το Μεϊμαράκι. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι παρετούμε διότι θεωρώ με την ευαισθησία μου ότι αυτός που με πρότεινε, όχι με διόρισε, γιατί εγώ είμαι κλεγμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα ομόφωνα και την πολιτική επιτροπή. Άρα δεν με διόρισε, με πρότεινε και αφού αυτός που με πρότεινε έρει την εμπιστοσύνη του, εγώ οφείλω με τη δημοκρατική μου ευαισθησία να υποβάλω παραίτηση. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς την εμπιστοσύνη του μου την ξαναδώσει, εγώ δεν παραιτούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το είπα από το πρωί. Και εάν ο κύριος Σαμαράς, όπως ζήτησα από το περιβάλλον του, είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι μια διαρροή που δεν τον αντιπροσωπεύει, δηλαδή γιατί μίλησε με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν μίλησε και με μένα, ναι. Και εγώ ξέρω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, όταν έχει πρωτοσέλιδο σε σοβαρή εφημερίδα, έτσι, βάζει κάποιον δικό του πάλι κύκλους και λένε ότι αυτό δεν τον εκπροσωπεί. Πολύ περισσότερο όταν ο θυγόμενος του το ζητεί. Βγαίνω λοιπόν το πρωί και λέω 1, 2, 3. Δεν τον ενέπλεξα εγώ. Ούτε είπα ότι έκανε καμιά μαϊμουδιά. Ούτε είπα ότι κακώς του έδωσε αυτά. Λέω όμως ότι αφού του δώσατε αυτά σε αυτή την εταιρεία, τέτοιου επίπεδου μεγάλες συμβάσεις και τις έφερε σε πέρας και ξέρετε ότι είναι αυτή η εταιρεία, γιατί μου ζητάτε εμένα να παραιτηθώ? Το ξέρει το μεταξύ και ο κ. Τζιτζικώστας. Το ξέρουν όλοι. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα, ότι πρέπει αυτό να λυθεί αμέσως. Και θα πρέπει, αν θέλει ο κ. Σαμαράς να πάρει θέση δημόσια, αύριο το πρωί μπορεί ακόμα και αύριο να το λύσει. Και αν δεν πάρει δημόσια θέση, κύριε Μεϊμαράκη, γιατί να σας θυμίσω το βράδυ των εκλογών, είχε δημιουργηθεί το ίδιο σκηνικό πάλι. Εάν δεν πάρει δημόσια θέση, εγώ παρετούμε. Και ορίζω ως αντιπρόεδρο, είπα, τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ο εκλεγμένος ομοφόνος από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και είναι και βουλευτής. Για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες, όσο διαρκέσει η ψηφοφορία. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, την ευθύνη για το φιάσκο αυτό της Κυριακής δεν την παίρνει κανένας. Ο Παπαμιμίκος δεν παραιτείται. Οι 4 υποψήφοι νύπτουν τα σχήρας τους. Και εσείς, σαν πρόεδρος του κόμματος, και οι άλλοι 3. Από την εφορευτική δεν είδα ούτε μία παραίτηση. Δεν παραιτήθηκε ούτε καν αυτός που ήταν υπεύθυνος για να τρέξει το σύστημα. Επομένως, ευθύνη δεν πήρε κανείς. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να ζητήσει την παραίτηση της ΚΕΦΕ και εγώ δεν τη ζήτησα. Γιατί ακριβώς γνωρίζω, ενώ ήταν αδιάβαστη η άλλη μέχρι τώρα, ότι η ΚΕΦΕ μπορεί να αναπληρωθεί από συνέδριο. Άρα είπα, δεν εμπιστεύομαι το γραμματέα και το είπα από το Σεπτέμβριο. Η κυρία Ιωάννου το θυμάται που έκανε και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή την επόμενη μέρα το είπα. Και όταν κατέθεσα και την υποψηφιότητά μου, πάλι το ανέφερα και γι' αυτό ακριβώς θα κάνω μήνυση στην εταιρεία και αγωγή
Και βεβαίως και αυτή θα περιλάβει και κάθε πάντως, άλλο. Πάντως, κύριε Μημαράκη, υπάρχει και το, η εξής απορία. Τι μήνυμα περνάτε όλοι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας όταν η καχυποψία περισσεύει, κανείς δεν εμπιστεύεται σχεδόν κανέναν, ο εμφύλιος και τα μαχαίρια έχουν βγει και όπως είσαστε, χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή, πάμε πάλι σε εκλογές. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αν είχε γίνει την Κυριακή εκλογή, όλα θα ήταν τέλεια στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί μεταξύ μας μιλάμε. Όχι. Επειδή δεν έγινε η εκλογή, θεωρείτε ότι γίνονται αυτά? Όχι, όχι βέβαια. Απλώς... Αυτή είναι η κατάσταση στην πολιτική, αν θέλετε. Και εμάς μας ενώνει η προσήλωσή μας στις αρχές μας και στη μάχη των αρχών μας. Τώρα εμείς... σας άκουσα σήμερα να λέτε ότι είστε διατεθειμένος να κάνετε debate. Τόσο καιρό γιατί δεν το κάνατε? Όχι debate. Όχι debate. Είπα μόνο με τον κύριο Τζικώστα. Α, οι δυο σας μόνο? Ο οποίος μου έχει κάνει... Γιατί οι άλλοι δύο υποψήφοι τι είναι? Μου έχει κάνει β' κατηγορίας υποψήφοι. Εγώ δεν δημοσιοποιώ. Κύριε Πρόεδρε, γιατί μόνο με τον ένα υποψήφιο? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν δημοσιοποιώ καταρχήν τα ενίκο, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνδιάσκεψη. Δεύτερον, ο κύριος Τζικώστας δεν έχει το ήθος που πρέπει απέναντι στους συνυποψηφίους του. Μου έχει κάνει χυδαίες επιθέσεις και μάλιστα έβγαλε και δύο σποτ στα οποία δεν απήντησα και είμαι έτοιμος και τον κάλεσα τον ίδιον ακριβώς για να τα συζητήσουμε. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα με τον κύριο Γεωργιάδη. Σε μια ευγενική άμυλα είμαι με τον κύριο Γεωργιάδη. Για να μην σας πω που τον άκουγα προηγουμένως, τον βρήκα και σε 2-3 θέματα φάουλ. Είπε, ας πούμε, όταν το ρωτήσατε γιατί δεν μπορεί βουλευτής να είναι υποψήφιος και έλεγε για το καταστατικό. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν το 9 που έγινε η μάχη και κατέβασα την πρόταση να μην μπορεί βουλευτής να είναι υποψήφιος, γιατί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης, του θυμίζω, που ήταν εξοκοινοβουλευτικός και όλοι το θυμάστε. Και το 2013 επανέφερα την πρόταση, στην οποία εγώ γνωρίζω ότι διαφωνούσα, που έλεγε ότι πρέπει να είναι βουλευτής, γιατί είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα, και μάλιστα δεύτερης θητείας. Διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με βάση τον κανονισμό, είναι ο βουλευτής που ορίζει η κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δεν μπορεί να μην είναι μη βουλευτής. Άρα, εάν είχαμε τον Τζιτζικό στα πρόεδρο, θα έχουμε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης βουλευτή, που θα τον προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τζιτζικώστας και εγώ μαζεύω, ας πούμε, 50 βουλευτές και γίνομαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και του παίρνω και τους βουλευτές και φεύγω. Γιατί εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαστε ένα κόμμα του 10%. Ο δικός μας πρόεδρος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν είμαστε περιθωριακοί. Δεν είμαστε του πεζοδρομίου, δεν είμαστε για να φωνάζουμε. Εμείς μέσω της Βουλής διεκδικούμε την κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω να συζητήσω με τον κύριο Τζιτζικώστα όλα αυτά. Να του τα εξηγήσω, ρε παιδί μου, να δω τι λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παιδί. Η εκπομπή μου στη διάθεσή σας την επόμενη Δευτέρα. Μια ερώτηση μπορούμε να κάνω. Εάν εσείς δέχεστε. Εγώ μέσα. Θα ρωτήσω και τον κύριο Τζιτζικώστα. Ναι, κύριε Λιγερέ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μημαράκη, εάν πιστεύετε ότι μετά από όσα έχουν συμβεί, όποιος και αν εκλεγεί, θα είναι η Νέα Δημοκρατία ένα πραγματικά ενωμένο κόμμα? Δηλαδή, εάν οι ρογμές που έχουν προκληθεί θα γεφυρωθούν. Θα είναι ένα κόμμα όπως είναι και τώρα. Τώρα δεν είναι ενωμένο. Με μια παρουσία μειοψηφική της δεξιάς, της προερχόμενης από το Λάος, με την οποία ουδέποτε είχαμε μια ψυχολογική συνοχή, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, αλλά που μέσα στο ευρύτερο φάσμα της κεντροδεξιάς και με τον κανόνα της πλειοψηφίας στη λειτουργία των οργάνων μπορούμε να συνοδοιπορήσουμε. Τη διάσπαση τη φοβάστε, κύριε Μημαράκη? Τη διάσπαση. Μα κοιτάξτε να δείτε, ποια διάσπαση τώρα μεταξύ των στελεχών? Το θέμα είναι το κόμμα πώς θα πάει. Έγινε η διάσπαση, ας πούμε, και με Μητσοτάκη Στεφανόπουλο. Ωραία. Και ο Μητσοτάκης πήρε 47,5%. Δεν είναι το θέμα τα στελέχη και οι προσωπικότητες. Είναι ο κόσμος. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο. Άρα δεν την αποκλείεται, αλλά δεν τη φοβάστε. Αυτό λέτε. Λέτε ότι δεν αποκλείεται διάσπαση, αλλά δεν τη φοβάστε. Δεν αυτό είπα λέτε. Ότι δεν την αποκλείω, ούτε ότι δεν τη φοβάμαι. Εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι ένα σύγχρονο, κεντροδεξιό, ευρωπαϊκό κόμμα που μπορεί να εκφράσει το μεσαίο δρόμο, το μέσο Έλληνα που σήμερα αναστενάζει κάτω από τα προβλήματα που έχει. Τώρα, αν σε αυτό θέλουν να στρατευτούν κι άλλοι, έχει καλώς. Αν δεν θέλουν, θα
θα απευθυνθούμε στους πολίτες. Πάντως ήδη μου έχει στείλει εδώ μήνυμα ο κύριος Γεωργιάδης που λέει ότι είναι εξαιρετικά άδικο και φαλκιδεύει το γνήσιον της εκλογής το να γίνει debate μόνο μεταξύ των δύο από τους τέσσερις υποψηφίους. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την εκτίμησή του. Σεβαστή. Εγώ λέω τη δικιά μου. Ο κύριος Γεωργιάδης θέλει debate. Στο debate εγώ δεν συμμετέχω. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Αν θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, μα αυτό θα το δείξει η πορεία και θα είναι μια απόφαση συλλογικού οργάνου που μπορεί να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα ή η πολιτική επιτροπή και με βάση τις συγκυρίες που θα δημιουργηθούν. Που σημαίνει, ότι εσείς, που σημαίνει ότι εσείς δεν δεσμεύεστε επ' αυτού. Ένα λεπτό κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, αυτή είναι η ερώτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης εγώ, και εγώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω ακούσει και τους τρεις άλλους υποψηφίους να λένε δεν συνεργάζομαι με τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να σας πω. Εσείς το λέτε αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης και εγώ έχουμε συμπέσει που κάθε φορά που η χώρα είχε δυσκολίες στηρίζαμε τις σωστές πρωτοβουλίες του άλλου κόμματος. Το ίδιο κάναμε και τώρα, το ίδιο είπαμε στις προγραμματικές δηλώσεις, το ίδιο είπε και ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον με τα πάθος στήριζε και ψήφιζε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν στον κύριο Παπαδήμο υπουργός, εγώ ήμουνα. Ο κύριος Βορύδης δεν ήταν υπουργός στον κύριο Παπαδήμο, εγώ ήμουνα. Αυτοί δεν μας λέγανε πόσο καλό για τη χώρα είναι και πρέπει να στηριχτούν. Στην κυβέρνηση με τον κύριο με τον Πασόκ, με τον κύριο Βενζέλο και τη Δημάρ. Δεν ήταν υπουργοί και οι δύο, δεν την υπηρέτησαν. Ωραία. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας λογικευτεί αύριο το πρωί και πει ότι δεν κάνω περιπολίες με την Τουρκία, δεν θα το στηρίξουμε. Αν πει ότι τα hot spots θα γίνουν στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα, δεν θα το στηρίξουμε. Αν πει ότι θα προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία και εγώ ιδιωτικοποιώ τον υπόδρομο όπως έκανε, δεν το ψηφίσαμε πριν δύο εβδομάδες. Βεβαίως λοιπόν, αν δούμε διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις κτλ. Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να παρασυρώμαστε συνεχώς από ακρότητες και από λαϊκισμούς. Η χώρα θέλει να γυρίσει στην κανονικότητα. Άρα, αφού οι πολίτες αυτή τη στιγμή απογοητευμένοι και με τα μυαλά στα κάγκελα και δεν θέλουν να μας ακούσουν, εμείς με τη συνετή φωνή πρέπει να αποκρούσουμε τους ακραίους και τους λαϊκιστές. Κύριε Μεϊμαράκη, κάνετε λόγο για εθνική συνεννόηση σε κορυφαία ζητήματα, εθνικά. Γινότανε από την εποχή του Αντώνη Ακριβώς. Σαμαρά. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Για θέμα κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τώρα τι να συζητάμε, κυρία. Γιατί έχουμε καμιά τέτοια πρόταση. Όχι, αυτό λένε οι υποψήφοι, οι υπόλοιποι λένε πρόταση. Να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας αυτό. Μα από τι να συζητάμε, αυτό δεν υπάρχει πρόταση. Θα συζητάμε επί υποθετικής πρότασης. Θα θυμίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης συζητούσαν αν θα ψηφίσουμε ή όχι τη συμφωνία χωρίς να την έχουν δει. Υπάρχει καμιά τέτοια πρόταση. Πώς θα κάνουμε συνεργασία χωρίς να συνεννοηθούμε επί ενός προγράμματος. Αν δηλαδή πιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η αριστεία είναι προτέρημα και όχι προδοσία, δεν θα το στηρίξουμε. Mm-hmm. Τι θα πούμε, όχι, γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτά απαιτούν προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι στον αέρα. Δεν κουβεντιάζονται σε μια τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ των αρχηγών. Αυτά δεν είναι πολιτική. Αυτά είναι απολιτικ. Αυτά είναι στον αέρα. Για να συζητηθούν αυτά πρέπει να διαθέσουμε ώρες, να εξετάσουμε τα ζητήματα, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Συνδιάσκεψη τώρα που έχετε 2-3 εβδομάδες μπροστά θα κάνετε. Εγώ τις έχω ζητήσει κύριε Χατζηνικολάου με τα στελέχη της νομαρχιακής συνελεύσεων κτλ. Αυτοί όμως είχαν πει ότι να τις κάνουμε με τα επιμελητήρια και την αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν έχει νόημα, διότι σας επαναλαμβάνω ότι εγώ προσέρχομαι σε αυτή τη διαδικασία με νεοδημοκρατικούς όρους. Αυτοί προσέρχονται με άλλους όρους. Έχει σημασία, κύριε Μημαράκη, είπατε κάτι πριν το, οποίο νομίζω, το οποίο νομίζω χρήζει διευκρίνησης. Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και υπάρχει μία θέση κάπου εκεί στην άκρη για μία, ας το πούμε έτσι, πιο δεξιά ή πιο ακροδεξιά, δεν έχει σημασία πώς θα τη χαρακτηρίσει κανείς. Και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένους. Επειδή όμως έχουμε μια ανοίξαμε την αγκαλιά μας και τους υποδεχτήκαμε. Ναι. Και να έχουν και λίγο σεβασμό σε αυτούς που κρατήσαμε επειδή το όμως όρθιο για να τους υποδεχτεί. Επειδή όμως έχουμε μπροστά μια εκλογική διαδικασία και υπάρχουν συνυποψήφιοι σας και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς, μπορεί να κάνει εκτιμήσεις, αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει. Αν κερδίσει κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε
αυτό που πρέπει να είναι στο άκρο της παράταξής σας. Η παράταξή σας θα αλλοιωθεί όσον αφορά την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία της. Κοιτάξτε, ή θα προκύψει κάτι άλλο. Σαφώς και διάσπαση θα προκύψει. Όχι, δεν θα προκύψει κάτι άλλο, γιατί θα κοιτάξουμε εμείς να γίνουμε ξανά πλειοψηφία. Απλό είναι. Μάλιστα. Απλό είναι. Κοιτάξτε, μέσα στα κόμματα υπάρχουν προτάσεις. Εμάς μας συνδέουν οι γενικές αρχές. Δηλαδή, είμαστε υπέρ της αποκρατικοποίησης. Μάλιστα. Το πώς θα γίνει μια αποκρατικοποίηση είναι πρόταση η οποία μπορεί να μας διχάσει. Άλλος να λέει να την πουλήσουμε. Άλλος να λέει να την πάμε στο χρηματιστήριο. Άλλος να λέει να βρούμε στρατηγικό επενδυτή. Άλλος να λέει να την κλείσουμε εντελώς. Τι μας ενώνει όμως η αρχή. Πρέπει. Από εκεί και πέρα η εφιρμοσμένη πολιτική ή η πρόταση. Δηλαδή, ο φιλελευθερισμός με το κοινωνικό πρόσωπο θα έλεγε να πάμε στην αποκρατικοποίηση, αλλά τις θέσεις εργασίας να τις έχουμε εξασφαλίσει. Κύριε Μεϊμαράκη, το μεροκάματο να το έχουμε εξασφαλίσει. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ζητά να παρέμβει επί προσωπικού ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τον αγαπώ πολύ, αλλά δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί του. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αν ζητά ο κύριος Γεωργιάδης για ένα λεπτό το λόγο, αυστηρά για ένα λεπτό θα τον δώσω. Κύριε, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, για ένα λεπτό. Ο κύριος Μεϊμαράκης, εγώ τα αισθήματα να είμαι ιδέα, αλλά εγώ κάνω διάλογο με αυτούς που αγαπώ και δεν τους θέρω το δικαίωμα του λόγου όπως ο κύριος Μεϊμαράκης προς εμένα. Λοιπόν, ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε συμφωνήσει να πούμε ναι σε όλα. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι εγώ με τον κύριο Μεϊμαράκη είχαμε μια σημαντική πολιτική διαφωνία. Είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχω κατέβει υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Μεϊμαράκης πρότεινε στην κοινοβουλευτική ομάδα και κέρδισε τελικώς στην πλειοψηφία να υπερψηφίσουμε επί της αρχής το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Εγώ είχα προτείνει να απέχουμε τη ψηφοφορία και να μπούμε μέσα μόνο μετά από σκληρούς πολιτικούς όρους που θα δέσμευαν τον κύριο Τσίπρα ως προς τον χρόνο εκλογών και ως την πολιτική σε σχέση με τους φόρους. Στη συνέχεια ο κύριος Μεϊμαράκης ακολούθησε κατά τις εκλογές μια πολιτική... Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι παρέμβαση επί προσωπικού. Μα βεβαίως επί προσωπικού, διότι είπε ότι εγώ είχα πει να συμφωνήσουμε σε όλα. Ενώ εγώ είχα πει να απέχουμε. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και βλέπετε γιατί πρέπει να γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, το debate με τους τέσσερις. Για να αρθούν οι όποιες πολιτικές παρεξηγήσεις και να ξέρει ο Νεοδημοκράτης. Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, αν με ακούτε. Ναι, κύριε Μεϊμαράκη, σας ακούω. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα, την απόφαση την πήρε το όργανο κατά πλειοψηφία. Σωστά. Με δική σας εισήγηση. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, εμένα δεν μ' αρέσει τώρα στην τηλεόραση. Απλώς είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω, διότι εάν δεν πηγαίναμε έτσι, τότε ο κύριος Τσίπρας θα είχε το ευρωπαϊκό μέτωπο μόνος του, το ευρωπαϊκό γήπεδο, θα έκανε την εκλογή και θα έλεγε ότι εγώ έβαλα τη χώρα και η Νέα Δημοκρατία άφησε να πάμε στα βράχια. Και δεν γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα θα ήταν των εκλογών του Σεπτεμβρίου, όπως λέτε, γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι 28 και πλέον τα 100, γιατί ακριβώς υπερψηφίσαμε τη συμφωνία. Μην αντιδικήσουμε. Εγώ διορθώνω αυτό που είπατε. Εσείς είχατε τα επιχειρήματά σας, εγώ τα δικά μου. Πάντως εγώ δεν είπα να συμφωνήσουμε σε όλα. Είπατε λάθος. Όχι, δεν είπατε να συμφωνήσουμε σε όλα. Θα είπατε να διαφωνήσουμε σε όλα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας παρακαλέσω. Όταν είπατε ακραίοι του λαού, εννοείται και εμένα ως ακραίο του λαού με χαρακτηρίζει. Δεν είπα ακραίος του λαός. Τι είπατε? Είπα και όσοι ήρθαν από το λαός. Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι στο κόμμα μας, και ξέρετε πόσο σας σέβομαι και προσωπικά. Αμοιβαίω. Ωραία. Εγώ... Και σας αποδέχτηκα κιόλας. Βεβαίως. Εγώ δεν θεωρώ ότι στο κόμμα μας έχουμε κάποιο ίδιο και πετυρίδα. Και έχετε κι εσείς κι εγώ όρια ανοχής. Μα βεβαίως. Ωραία. Αυτά τα οποία λέτε με προσβάλλουν και είναι χυδαία, προσπερνάτε τα όρια ανοχής που πρέπει η παράταξη να σας δείχνει και να σας σέβεται. Όχι εσάς, τον κύριο Βορύδη εννοώ. Α, ο
κύριος Βορύδης, εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του κύριου Βορύδη και αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Θα σας πω γιατί. Το πρωινό ύφος και η πρωινή παρέμβαση του κύριου Βορύδη ούτε και εμένα μου άρεσε, ούτε και με βρίσκει σύμφωνο. Εφόσον είστε ο κοινωνιακός συνομιλητής του κυρίου Σαμαρά, του λέτε αύριο να διαψεύσει αυτά που είπε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε προνομιακός συνομιλητής του λέτε. Εμένα είναι φίλο μου, κύριε Σαμαρά. Τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα είναι φίλο μου ο κύριο Σαμαρά. Καληνύχτα σας. Είναι φίλο μου ο κύριο Σαμαρά. Καληνύχτα σας. Και ήταν τιμή μου που ήμουν υπουργό του. Όπω και εσεί τιμή σα που ήσασταν πρόεδρο τη Βουλή του, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εχθρό μα ο κύριο Σαμαρά, κύριε Μεγάλη. Όχι, δεν είναι εχθρό μα. Εχθρό μα είναι ο κύριο Τσίπρα. Αυτό να το καταλάβει ο κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά το ξέρει, κύριε Μεϊμαράκη. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να στρέψετε αφού κατά το ξέρει, κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, αφού κάνετε το... λάθος. Αφού το ξέρει και εμένα. Αφού το ξέρει. Λέω με σεβασμό. Αφού το ξέρει. Αφού το ξέρει και δεν με παίρνει εμένα τηλέφωνο και παίρνει εσάς. Αύριο το πρωί που θα σας πάρει. Δεν παίρνει εμένα, κύριε Μεϊμαράκη. Εγώ τον πήρα. Ωραία, μπορείτε να τον πάρετε αύριο να κάνει μια διάψευση. Όπως μπορείτε να τον πάρετε και εσείς. Εσείς μπορείτε να τον πάρετε να κάνει μια διάψευση. Τώρα, δεν είναι λίγο παιδικό αυτό. Πολύ, σας ευχαριστώ. Είστε ο κύριος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Σαμαρά πολύ, και να λύσετε μια παρεξήγηση. Δηλαδή, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει τέτοιες διαρροήσεις. Κύριε πρόεδρε, δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Θα διαβεβαιώσει δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Εγώ έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα. Έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα περισσότερο παντός άλλου για το σποτ. Και σας λέω ευθέως ότι βρήκα το σποτ του κύριου Τζιτζικώστα χιδαίο και του ζήτησα και να το αποσύρει. Και έχετε απόλυτο δίκιο για το σποτ. Όμως το να κάνουμε μία πολιτισμένη συζήτηση, οι τέσσερις υποψήφοι, και να ξεκαθαρίζουμε τα πολιτικά θέματα, μόνο καλό θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μα μιλάτε μόνο σας και αυτό δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Σταματάω αμέσως. Ναι, αυτό λοιπόν που κάνετε τώρα δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία, ούτε και σε εσάς και σε μένα. Ναι. Αυτό θέλω να αποφύγω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μιλήσω. Δεν κάνει καλό ότι μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τι. Μα να φωνάζετε για τον κύριο. Είναι η φωνή μου με υψηλούς τόνους. Μα κάνει καλό να φωνάζετε. Να λέτε τώρα ότι ο νεοδημοκράτης που μας ακούει χαίρεται. Αυτό νομίζετε. Ο νεοδημοκράτης χαίρεται αν κατηγορείτε εσείς τον κύριο Σαμαρά, νομίζετε. Αύριο το πρωί πάρτε και τον κύριο Σαμαρά να του πείτε να κάνει τη δήλωση. Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα τελευταίο. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ένα τελευταίο. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς έχει τον κύριο Μεϊμαράκη. Δεν είναι στη γραμμή ο κύριος Μεϊμαράκης. Εγώ θέλω να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου, να κλείσουμε, παρακαλώ, ότι debate μπορεί να γίνει μόνο με τους τέσσερις και δεν μπορεί να γίνει με τους δύο. Γιατί αν γίνει με τους δύο, θα είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να επιλέξει αντίπαλο για να αποκτήσουν προτέρημα στην κάλπη. Και αυτό δεν είναι ούτε ηθικός δίκαιο, ούτε σωστό. Μάλιστα. Να γίνει συζήτηση με τους τέσσερις. Να βάλουν και ό,τι κανόνες θέλουν. Σας ευχαριστώ, να κύριε Γεωργιάδη. Όλα τα ζητήματα και να πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ. Εντάξει. Και τον κύριο Γεωργιάδη και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μεϊμαράκη. Είναι αξιοσημείωτο πάντως. Πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον κύριο Σταθάκη για την ευγένεια και για την υπομονή του σήμερα. Αλλά ήρθε έτσι το πράγμα. Ήταν καταρχήν ο πρώτος διάλογος μεταξύ υποψηφίων που έγινε, έστω και κατά λάθος. Έχει πάντως λοιπόν, και μια σχέση και με την οικονομία, μου επιτρέπεις, διότι να πάμε στιγμή... σε διαφημίσεις και να ξεκινήσουμε για να έχουμε τουλάχιστον μια μισή ώρα καθαρή να ρωτήσουμε τον κύριο Σταθάκη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζεται πολύ σκληρός προς τα μνημόνια, παρότι είχε εκδηλώσει τον ερωτά του για αυτά. Θυμάστε αυτά για τη δόξα και την τρόικα. Ότι του κλέβει ο κύριος Τόμψεν τη δόξα. Μικρή διακοπή, μπαίνουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταθάκη, τον οποίο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανοχή και την ευγένειά του. Λίζομαι. Αέρα, αέρα. Έλα Καζανόβα, πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Esperando. Μία συλλογή με υπέροχα τραγούδια από τις γειτονιές του κόσμου σε δύο CD. Μαζί
Θερμοπύλες. Η πιο άνηση αναμέτρηση της ιστορίας. Άλλο ένα τεύχος της μοναδικής σειράς Μεγάλες Μάχες από τα ιστορικά θέματα. Ακόμη, Real Escape. Προτάσεις για χειμερινές αποδράσεις σε 21 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παίζουμε με το χιόνι σε ορεινά χωριά και κάνουμε Χριστούγεννα σε λαμπερές πόλεις. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Βίκο. Τώρα αντικολλητική ψιστιέρα μόνο 13,90. Τηγανίζει, μαγειρεύει, ψήνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ψήνεστε. Βίκο. Αξίζει. Δεν κοστίζει. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμη της αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η ζωντανή ηχογράφηση από το Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Δύο CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μαζί, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jennifer Garner και Jared Leto στην ταινία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με 3 Oscar. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Κάψιμο χθες, αλλά τσιμπήσα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Τα θερά, κινητά. Και τι φύνσεις.